Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως από όποια σκοπιά είδε ο καθένας στις τοποθετήσεις των δύο Προέδρων, θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν, ειλικρινά το λέω, και χρήσιμη και επικοδομητική, όχι μόνο για μας, αλλά και για όσους παρακολούθησαν πραγματικά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Θα ήθελα να πω κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το πω, γιατί χαρακτηρίζει την παρούσα Δημοτική Αρχή σε σχέση με τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Ειλικρινά σας το λέω, η παρούσα Δημοτική Αρχή λειτουργεί με πολύ μεγάλη αυτοτέλεια και αυτονομία σε ό,τι έχει να κάνει το επίπεδο των αντιδημάρχων, των Προέδρων των Διοικήσεων, των Προέδρων των Οργανισμών, των Διοικητικών Συμβουλίων. Το λέω αυτό για να σας πω ότι οι παρεμβάσεις οι δικές μου έχουν να κάνουν μόνο σε κάποια πολύ κέρια και συγκεκριμένα σημεία. Και γι' αυτό, αν έχετε δει μέχρι τώρα, οι αντιδήμαρχοι έχουν επικεντρωθεί στο έργο τους. Παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε νέοι στην διοίκηση και στη διαχείριση των τοπικών πραγμάτων, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχουμε εντρυφήσει και έχουμε σταθεί πολύ συγκεκριμένα σε κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούσαν πολλές παθογένειες πολλά χρόνια. Να πω για τη μεταστέγαση του ειδικού σχολείου, να πω για τους παιδικούς σταθμούς, να πω για την πρόθεση νέων παιδικών σταθμών, να πω για τον παιδικό σταθμό στο Παλέκαστρο και τόσα και τόσα θέματα. Τη λειτουργία του ΟΔΙΟΥ, το οποίο θα το δείτε το Σεπτέμβριο, πώς θα λειτουργεί σε ένα χώρο ανακαινισμένο στο πολυκέντρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε δώσει την ικμάδα μας, ειλικρινά το λέω, και όλη μας τη διάθεση να λύνουμε καθημερινά προβλήματα. Όσο για τα θέματα των αθλητικών υποδομών. Να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να τα διαχειριστούμε πραγματικά εις όφελος του κοινωνικού συλλόγου, του κοινωνικού συνόλου. Για το κολυμβητήριο που έχει αναφερθεί τόσες φορές ο κ. Κουρπάης, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, επειδή το δημιούργησε η Δημοτική Αρχή, έτσι μια περισσότερη ευαισθησία, έτσι και ένα περισσότερο ζήλο. Ήδη έχουμε μια τεχνική έκθεση στο γραφείο του κ. Κουρπάκη από κάποιο τεχνικό, για την πώς θα συνεχίσουμε αν μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε το κολυμβητήριο. Περιμένουμε και δεύτερη τεχνική έκθεση από δεύτερο σύμβουλο και να είστε σίγουρος ότι όταν θα έρθει η ώρα παρόντων όλων θα τα κουβεντιάσουμε όλα για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε αν η συγκεκριμένη δομή μπορεί να λειτουργήσει εις όφελος του κοινωνικού συνόλου, όχι για το αν υπάρχει μεγάλο κόστος ή μικρό κόστος, αν υπάρχει δυνατότητα να επαναλειτουργήσει. Για μένα το βασικό και το ζητούμενο είναι αυτό, αν υπάρχει δυνατότητα πραγματικά να λειτουργήσει, διότι δεν έχουμε την τεχνική γνώμη αυτή τη στιγμή και γνώση για να δούμε σε τι κατάσταση είναι και τι πραγματικά παρεμβάσεις χρειάζεται. Για τις υποδομές που έχουν να κάνουν με το γήπεδο, για τις υποδομές που έχουν να κάνουν με τα τένις, για όλες γενικά τις υποδομές, για τις αθλητικές, τις οποιασδήποτε έχουν να κάνουν ή με τις πολιτιστικές δραστηριότητες ή με την καθημερινότητά μας. Να είστε σίγουροι ότι είμαστε καθημερινά από πάνω και προσπαθούμε, και γι' αυτό έχουμε πει και πολλές φορές ότι εμπιστούμε και τη βοήθειά σας και τη γνώση σας και την εμπειρία σας για να μπορέσουμε να τρέξουμε οτιδήποτε έχει ανάγκη ο τόπος αυτός, διότι πραγματικά πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο να βγάλουμε τη σιτία από την αφάνεια. Δυστυχώς η περιοχή φθήνει, το βλέπουμε καθημερινά, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς και είναι ευθύνη όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου. Ευχαριστώ.